57. Η ομάδα του Λούι Πατσαλίδη τελικά τα κατάφερε αυτή την χρονιά και έκανε την ανατροπή. Καταφέραμε ρε, να νικήσουμε την ομάδα του Νίγαρου. Ήθελα να ξέρω όμως με ποια κριτήρια φτιαλέει τους υπουργούς του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με χαλαρή διάθεση φωτογραφήθηκε με τις δύο ομάδες ενώ έγινε ένα με τους παίχτες, ρίχνοντας και τις δικές του βολές. Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ότι όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε και το υπουργικό του συμβούλιο, ένα από τα κριτήρια που έλαβε υπόψη του ήταν να έχει μια ευπρεπή ομάδα στην καλαθόσφαιρα. Μάλιστα. Τώρα εξηγούνται ούλα, παιδιά, χαίστηκε για τις σπουδές. Σε την προϋπηρεσία του, ο Νίκαρος κάνει κάστη για το υπουργικό του συμβούλιο με μόνο στόχο να μας δέρει στον μπάσκετ. Πάντως, από ό,τι είδα, ο Νίκαρος είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να χάνει λευκιά. Εάν διαπιστωθεί ότι οι διαιτητές θα παρακολουθήσουν την ίδια πορεία με όσα έχω πληροφορηθεί και βεβαίως θα γίνουν συλλήψεις την ίδια ώρα, εν ανάγκη και όλης της ομάδας για να μπορέσει να προωθηθεί η δική μας ομάδα ακάθεκτη στο να κερδίσει τον αγώνα. Κύριε Πρόεδρε, ελέγχθη. Παιδιά, δεν τελείωσε ο τρόπος που εξυπάστηκε μόλις εμπήξα την Power Cam πίσω του. Νίκαρος! Και πόσο κυπριακός ο τρόπος που γύρισε. Βάστε μου εδώ ξανά, βάστε μου εδώ. Κύριε Πρόεδρε, ελέγχθη. Κύριε Πρόεδρε, ελέγχθη. Hey!